Ιβάν, γεννήθηκες και πέρασες τα πρώτα σου χρόνια στην Κριμαία. Πώς πήρατε την απόφαση να έρθετε στην Ελλάδα? Την απόφαση την πήρε η μητέρα μου. Ήρθε να κάνει ένα διδακτορικό στη φιλοσοφική σχολή. Ήθελε να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα. Να έρθει και να μάθει ελληνικά, να σπουδάσει ελληνικά, να σπουδάσει ελληνική φιλολογία, φιλοσοφία. Αυτό έκανε και με έφερε μαζί της. Είχες βιώσει ρατσισμό όταν ήρθες? Το πρώτο διάστημα, όταν δεν μπορούσα να μιλήσω, όταν δεν μπορούσα, ξέρεις, δεν είχα ενταχθεί ακόμα. Είχα νιώσει λίγο ρατσισμό, ας πούμε, για το χώρο. Όταν στην αρχή μαθαίθηκε, ας πούμε, ότι εγώ έκανα μπαλέτο. Και είχα βιώσει, ας πούμε, από τα παιδιά της μεγαλύτερης τάξης, ξέρω, από το λύκειο, ενώ ήμουν στο γυμνάσιο, ας πούμε, ένα ελαφρύ bullying, το οποίο κιόλας σταμάτησε, ας πούμε, γιατί μετά από ένα διάστημα με παρουσίασαν από την κρατική σχολή χορού που ήμουν στο Φυτώριο, στην εκπομπή του Φώτη και της Μαρίας, το Σαν το σπίτι σας, σαν ένα παιδάκι, ας πούμε, που έκανε χορό, ξέρω εγώ, κτλ. Η τηλεόραση σου λείπει καθόλου? Ναι, κάνω γύρισματα τώρα για τη νέα σειρά του Βασίλη και κάτω στο Μέγκα, για το Milky Way. Και χαίρομαι πολύ που συνεργάζομαι με τον Βασίλη, γιατί πιστεύω στη νέα γενιά. Έχεις δεχτεί πισόπλατες μαχαιριές από άτομα στο χώρο, τα οποία δεν το περίμενες? Εντάξει, υπήρχαν φορές που ο καθένας μπορεί να νιώσει αδικημένος, να. Απλά ήξερα πάντα, για κάποιο λόγο, ξέρεις, ότι ήμουν λίγο ασταμάτητος. Ήθελα πολύ να είμαι καλός στη δουλειά μου, να είμαι χρήσιμος. Είχες δεχτεί ανήθικες προτάσεις για να πάρεις κάποιους ρόλους? Σε μια νεαρή ηλικία που ήμουνα σε ένα σύνολο, ας πούμε, είχα δεχτεί μια πρόταση και, ξέρεις, η οποία κιόλας, παιδί μου, είχα νιώσει πολύ άβολα, σαν παιδί και σαν κάποιος ο οποίος ξεκινάει από το μηδέν. Πρέπει να θυμούνται αυτοί που φέρονται λάθος, ότι δεν ξεχνάμε. Την οποιαδήποτε κακοποίηση, την οποιαδήποτε άσχημη συμπεριφορά. Είσαι ο κλασικός χαζομπαμπάς που δεν χαλάει χατήρι στην κόρη του. Ενώ είμαι ο απόλυτος χαζομπαμπάς, δηλαδή, δεν ξέρω, με κάνει και λιώνω, ας πούμε, αυτό το πλάσμα. Νομίζω ότι με ακούει καλύτερα από τη μαμά. Τις κάνεις μήπως όλα τα χατήρια? Ναι, τις παίρνω και σοκολάτες, ναι, κάτι το οποίο το απαγορεύει η γυναίκα μου, αλλά δεν γίνεται, ας πούμε. Πιστεύεις στο Θεό? Πιστεύω ότι έχει πολλά πράγματα να σου δώσει η Ορθοδοξία γενικά. Πηγαίνεις στην εκκλησία δηλαδή? Πηγαίνω συχνά. Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα μου αρέσει πολύ να πηγαίνω και στη Ρώσικη Εκκλησία που έχει φανταστικές ψαλμωθίες και χοροδίες. Βρισκόμαστε σήμερα στο Christmas Theater, στο οποίο παίζεται η παράσταση Moby Dick, όπου συμμετέχεις. Εγώ κάνω τον δεύτερο υποπλοίαρχο στην παράσταση, τον βοηθό δηλαδή του υποπλοίαρχου, τον Stubb. Είναι ένας χαρακτήρας κωμικός, τραγικός θα έλεγα. Είναι από αυτούς που είναι κοντά στο πλήρωμα σε σχέση με την ιεραρχία, ας πούμε, και την αυστηρότητα που υπάρχει στο καράβι. Ισχύει ότι θα ανοίξεις δικιά σου σχολή υποκριτικής? Δεν θα είναι ακριβώς σχολή υποκριτικής, θα είναι ένα εργαστήρι. Θα ασχοληθούμε γενικά με οτιδήποτε έχει να κάνει με παραστατικές τέχνες.